Σας έλεγα νωρίτερα ότι μου στείλε ένα σημείωμα ότι θα αρχίσει να βρέχει την ώρα που ψυχάλιζε. Γιάννη, για πες μας πρώτα απ' όλα και μετά να συζητήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη καταιγίδα αυτή τη στιγμή μέσα στο Σαρονικό, η οποία προέρχεται από την περιοχή της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου με κατεύθυνση προς τα δυτικότερα της Αττικής. Άρα λοιπόν, στα επόμενο τέταρτο 20 λεπτό το πολύ, ενδεχομένως να λέω και πολύ, έτσι όπως είδα το ραντάρ πριν από 3 λεπτά, φαίνεται ότι η καταιγίδα θα χτυπήσει την περιοχή. Εξηγήσουμε τώρα, επειδή έχει φύγει από εκείνο το κομμάτι της Πελοποννήσου και φυσάει νοτιάς, ναι. Στην ουσία καρφώνει το, ναι, ναι, ναι. Το μέτωπο. Είναι θετικό σε εισαγωγικά το στοιχείο για να κινηθεί προς τα εκεί η καταιγίδα, mm-hmm. να απασχολήσει τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αλλά και γενικότερα στην Αττική τις επόμενες ώρες. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τίτλο. Σε 10-15 λεπτά από τώρα έχουμε νέα καταιγίδα στην περιοχή στη Δυτική Αττική. Ναι. Και γενικότερα όμως στο νομό Αττικής, σποραδικές καταιγίδες θα βγάλει ο καιρός μετά από μία με μία μισή ώρα. Δηλαδή φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα επηρεαστούν πολλές περιοχές στο νομό Αττικής από αυτές τις βροχοπτώσεις, όπου τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν κυρίως τα κεντρονότια τμήματα από το κέντρο της πόλης Αθήνας και νοτιότερα να δέχονται τα περισσότερα χιλιοστά βροχόπτωσης. Θα δούμε αν θα επαληθευτούν αυτά τα στοιχεία. Έτσι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πάντως πάμε για ένα διάστημα κάποιων ωρών από εδώ και πέρα που περιμένουμε πάλι την Αττική να έχει έντονη βροχή. Πέρασμα όπως το πρωί, έτσι και τις βραδινές ώρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το βαρομετρικό χαμηλό βρίσκεται στην περιοχή της Αδριατικής. Αύριο λοιπόν είναι και η εικόνα που δείχναμε χθες. Βέβαια τώρα το έχουμε κάνει πιο συγκεκριμένο γιατί είναι τα νέα update των μετεωρολογικών στοιχείων. Παρασκευή λοιπόν αύριο το βαρομετρικό χαμηλό θα βρεθεί στην περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και πάνω από το Ιόνιο. Θα δώσει ανέμους έως και 10 μποφόρ τοπικά νοτιοανατολικούς ανέμους. Και πλέον η κίνησή του θα είναι προς το Σάββατο στις περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που θα φύγει προς την Τουρκία. Καθώς θα κινείται πάνω από τον ελλαδικό χώρο, θα δίνει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους πάρα πολύ ισχυρές και την αυριανή ημέρα, όπου δίνουν σοβαρή υποψηφιότητα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Έπεσε πολύ νερό εκεί σήμερα, της Θεσσαλίας. Ναι, το είχες προβλέψει, μας είχες πει χτες για την Ημαθία. Ναι. Και είχαμε βροχές στο όριο του να δημιουργηθούν και πολύ σοβαρά προβλήματα. Πέλα, Πιερία και Ημαθία για άλλη μια μέρα. Να το λοιπόν για την Παρασκευή. Βλέπουμε ποιες περιοχές θα δεχθούν τα περισσότερα ύψη βροχόπτωσης, ύψη βροχής και οι καταιγίδες εκεί θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια. Πέλα, Πιερία και Ημαθία, τα ανατολικά της Θεσσαλίας, τα ανατολικά της Τερεάς συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, Εύβοια ενδεχομένως οριακά και οι σποράδες, ανατολική και νότια Πελοπόννησος και σαφέστατα είναι αυτό που λέμε εδώ και μέρες, καθώς θα πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό σε περιοχές των Επτανήσεων, θα ενισχύονται οι άνεμοι. Αυτό που λες είναι για όποιον λίγο έτσι το καταλαβαίνει πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, βροχή τόσες μέρες και να πάει εδώ, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην ουσία μιλάμε για την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Ναι. Κυρίως έτσι. Κυρίως κεντρώνονται ο Ιόνιο, βεβαίως. Οριακά η Λευκάδα. Οριακά η Λευκάδα. Και να είναι ακόμα και στη ρηπή 10 μποφόρ είναι. Είναι ήδη κορεσμένο το έδαφος στις περιοχές αυτές. Επομένως, μιλάμε για. Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι τηλεθεατές μας. Δέντρα θα ξεριζωθούν αν τελικά πάει έτσι η κατάσταση όπως φαίνεται. Πάμε τώρα για το Σάββατο, διότι και το Σάββατο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξέλιξη του καιρού. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά όπως θα προχωράει το βαρομετρικό χαμηλό, οι περιοχές οι οποίες θα επηρεάζονται θα είναι λίγο πιο ανατολικές και νότιες. Άρα λοιπόν από την Κεντρική Μακεδονία, οι περισσότερες περιοχές του Αιγαίου και ιδιαίτερες προσεκτικοί οι φίλοι μας τηλεθεατές σε τμήματα από τα Δωδεκάνησα μέχρι και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ανοίγει στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας, δηλαδή από ό,τι βλέπω μόνο λίγο κάτω εδώ στην Πελοπόννησο κρατάει, αλλά πάει από. Από την Κεντρική Μακεδονία. Ναι, Θεσσαλονίκη και προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Βεβαίως, Κυκλάδες και δυτική νοτιοδυτική Κρήτη σε περιοχές της δυτικής και νότιας της Πελοποννήσου. Δεν σημαίνει ότι εκεί που δεν δείχνουμε την τις άσπρες αυτές τις επιφάνειες ότι δεν θα βρέξει. Θα βρέξει και αρκετά. Απλώς εκεί θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Μάλιστα. Το εξηγήσουμε αυτό στους τηλεθεατές μας για να ξέρουν. Mm-hmm. Τώρα, την Κυριακή δεν υπάρχει εικόνα, διότι γενικά θα είναι μια βελτιωμένη κατάσταση για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα παραμείνουν κάποιες τοπικές βροχές εξαστερημένες κατά βάση. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία δίνουν τη Δευτέρα έλευση ψυχρών αερίων μαζών που θα ρίξουν την θερμοκρασία για τις περισσότερες περιοχές της χώρας Δευτέρα και Τρίτη κατά 7 με 8 βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και βροχές πάλι τη Δευτέρα. Βεβαίως, και βροχές πάλι τη Δευτέρα που θα μετατραπούν σε χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 1000 με 1100 μέτρα. Δηλαδή, ενδεχομένως να επηρεαστούν και λίγο πιο χαμηλές περιοχές ψυχομετρικά. Αλλαγή του καιρού, δηλαδή βεβαίως. Δραματική και με το νοτιά και με το βορειά. Βεβαίως. Μια μικρή παύση λοιπόν την Κυριακή, όχι ότι δεν θα βρέξει τοπικά, αλλά θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και από Δευτέρα κρύο. Από Δευτέρα κρύο, Δευτέρα Τρίτη και Δευτέρα βροχές πάλι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές στη χώρα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.